Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του επανασχεδιασμού του στοχώρου My Studies από την ομάδα φοιτητών Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος, Ιωάννης Τουρνής και Παναγιώτης Γιώβανος. Πρόκειται για ένα λειτουργικό πρωτότυπο που αναπτύξαμε στα πλαίσια του μαθήματος επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής στο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Η ιστοσελίδα προσφέρει δύο τύπους πρόσβασης, για φοιτητές και για καθηγητές. Όλοι οι χρήστες πριν ακόμα συνδεθούν μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες λειτουργίες, από όπου και μπορούν να ανακατευθυνθούν στην αντίστοιχη ενέργεια. Παρέχονται επίσης ενημερώσεις για τα τελευταία νέα της σχολής και συχνές ερωτήσεις. Επιπλέον, η ιστοσελίδα υποστηρίζει μετάφραση στα αγγλικά. Τώρα θα συνδεθούμε ως φοιτητές. Βρισκόμαστε τώρα στην αρχική σελίδα την οποία θα αντικρίσει ο φοιτητής μόλις συνδεθεί. Με μία πρώτη ματιά μπορούμε να δούμε το εξάμεινο το οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, ένα συγκεντρωτικό βαθμολόγιο το οποίο θα λέει τα περασμένα και τα κομμένα μαθήματα του φοιτητή, ενώ δεξιότερα μπορούμε να δούμε τις τελευταίες ειδοποιήσεις και τους τελευταίους βαθμούς. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η δημιουργία της νέας δήλωσης μαθημάτων, την οποία ο φοιτητής μπορεί να κάνει πατώντας το κουμπί «Δημιουργία». Εδώ μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα τα οποία τον αφορούν, να τα δει συγκεντρωτικά καθώς και να επεξεργαστεί τις αποφάσεις του, ενώ τέλος να κάνει προσωρινή ή οριστική υποβολή. Συνεχίζοντας, υπάρχει κατηγορία δηλώσεις, όπου ο φοιτητής μπορεί να δει όλες τις παλιότερες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει. Μπορεί ακόμη να κάνει τη χρήση φίλτρων, έτσι ώστε να διευκολύνει την αναζήτησή του. Έπειτα, στην κατηγορία βαθμολογίες, έχει τη δυνατότητα να δει όλες τις βαθμολογίες για όλα τα μαθήματα, σε όλα τα εξάμεινα, ενώ επίσης μπορεί να κάνει λήψη της αναλυτικής του βαθμολογίας. Στην επόμενη κατηγορία μπορούμε να κάνουμε αίτηση για οποιοδήποτε πιστοποιητικό μας ενδιαφέρει, καθώς και επίσης να δούμε την κατάσταση την οποία βρίσκονται αυτά που έχουμε ήδη αιτηθεί. Στην τελευταία καρτέλα μπορούμε να δούμε όλα τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή, καθώς και επίσης να επεξεργαστούμε μερικά από αυτά. Για να συνθέτει τώρα ένας καθηγητής, πατάει σύνδεση καθηγητή πάνω δεξιά και εισάγει τα στοιχεία εισόδου τα οποία έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή του. Στο μενού πλοήγησης έχει την επιλογή να δει τα τρέχουν μαθήματα που έχει επιλέξει για αυτό το εξάμεινο, πρόσφατες υποβολές βαθμολογίων, αλλά και μαθήματα στα οποία δεν έχει υποβάλει ακόμα βαθμούς. Αναλυτικότερα τώρα στο μενού πλοήγησης, εάν επιλέξουμε το τρέχον εξάμεινο, θα μας εμφανίσει η σελίδα με όλα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, με την επιλογή σε κάθε αυτό να υποβάλουμε βαθμολογίες είτε μέσα από τη σελίδα απευθείας, είτε ανεβάζοντας βαθμολόγιο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί τοπικά στον υπολογιστή μας. Και στις δύο επιλογές υπάρχει επιλογή για προσωρινή αποθήκευση για αποφυγή λαθών. Επιλέγοντας τώρα παλαιότερα εξάμεινα, εδώ εμφανίζονται τα παλαιότερα εξάμεινα τα οποία έχουν προηγηθεί και μπορούμε επιλέγοντας ένα από αυτά να δούμε τα μαθήματα όπου έχει γίνει υποβολή βαθμών, έχοντας και τη δυνατότητα για άνοιγμα ή λήψη του βαθμολόγιου για το εκάστοτε μάθημα. Επιλέγοντας τώρα αριστερά στατιστικά, μπορεί ο καθηγητής να δει για κάθε μάθημα το οποίο που έχει πάρει διάφορα στατιστικά σε μορφή γραφημάτων αλλά και σχόλια φοιτητών που έχουν πάρει το μάθημα, έχοντας πάντα την επιλογή των φίλτρων για κάθε μάθημα που έχει πάρει ο καθηγητής, αλλά και χρονολογίες. Τέλος, στο προφίλ, όπως και στο φοιτητή, υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία μπορεί να δει για τον εαυτό του καθηγητής, αλλά και πεδία τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί.